Πάμε να δούμε τι έχει να πει η Γύρα Γομνινάκα και αν σας ικανοποιεί και αυτό το νομοσχέδιο και οι ρήτρες, τέλος πάντων, οι διάφορες που βάζει και οι δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα, ξεκινώντας από εκεί, επιβεβαιώνει αυτό που ακούστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Στην πραγματικότητα το κάνει τώρα νόμο του κράτους. Και επιβεβαιώνεται, αν θέλετε, αυτό που από την πρώτη στιγμή είχαμε πει, ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα επιχειρήσει να παίξει ένα ρόλο νομιμοποίησης της δράσης της ΕΕ και να αποκτήσει ένα μανδύα δημοκρατικότητας, να το πούμε έτσι, αυτό το γενικευμένο καθεστώς παρακολουθήσεων. Γιατί ακόμα και αυτή ο ορισμός της εθνικής ασφάλειας, όπως τίθεται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, γίνεται με τέτοιους ευρύτατους όρους που περιλαμβάνει πραγματικά τα πάντα, από την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, της πολιτικής οικονομικής ζωής. Δηλαδή δεν εξαιρεί τίποτα, δηλαδή ο καθένας μπορεί εν δυνάμει να βαφτιστεί ύποπτος για την εθνική ασφάλεια και να τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική, όπως βέβαια γινόταν και μέχρι σήμερα. Απλά αυτό αποκτά και την τυπική νομιμότητα για να μπορούν να παρουσιάζονται αυτές οι ενέργειες που σήμερα βαφτίζονταν υποτίθεται αυθαίρετες, αύριο να βαφτίζονται ως νόμιμες. Εσείς, κύριε Κομνάκα, πιστεύετε ότι για ποιο λόγο θα έπρεπε να μπορεί η ΕΕΠ να παρακολουθεί κάποιον? Κοιτάξτε, δείτε, ο χαρακτηρισμός ή αν θέλετε ευρύτατα όρια που θέτει ο χαρακτηρισμός της εθνικής ασφάλειας, ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όπως ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι και... Ακόμα να κάνει λίγο πιο παλιό. Το σοβιετικό πλαίσιο ήταν ευρύτερο από το ευρωπαϊκό. Κύριε Παπακλημίτζο, επειδή έχω ξανακούσει αυτό το επιχείρημα, το επαναλαμβάνετε. Δεν επιχείρημα, είναι αλήθεια. Το επαναλαμβάνετε. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για το τι γινόταν στη Σοβιετική Ένωση. Νομίζω άλλο. Συζήτηση θα κάνουμε όσο θέλετε, αλλά την αλήθεια το πώς δεν μπορεί ορίζεται, να είναι ιστορική αλήθεια. Δεν είναι ιστορική. Το έχει βαφτιστεί και ξαναβαφτιστεί η ιστορία πολλές φορές. Αν θέλετε να πετάμε ατάκες, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αλλά είναι ιστορική αλήθεια, κύριε Κομνινάκα. Ατάκες δεν έχω άλλο να πετάω. Δεν μας επιτρέπεται η ιστορική χρόνος. Αλήθεια δεν μπορεί να λέγεται εν μορφή σχολείου χωρίς τεκμηρίωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη συζήτηση στη Βουλή που επικαλέστηκαν αγορητές και άλλων κομμάτων το πώς από στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κλπ. Ορίζεται η εθνική ασφάλεια, αυτά που περιλαμβάνονται σήμερα στο νομοσχέδιο περιγράφονταν στο τι ονομάζεται εθνική ασφάλεια και λέμε ότι με αυτά τα όρια είναι ευρύτατα και μπορεί ο καθένας να τεθεί υπό παρακολούθηση, όπως ακόμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου είναι επιτρεπτή και η εμπορία, διακίνηση, διάθεση των κατασκοπευτικών λογισμικών. Να θυμίσουμε ότι είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, ψηφισμένος από όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ, το να μπορούν να παράγονται, να διακινούνται και να γίνεται εμπορία των κατασκοπευτικών λογισμικών, τα οποία προφανώς δεν τα αποκτάει κανένας για να παίζει στο σπίτι του, αλλά για να τα χρησιμοποιεί και να κάνει παρακολουθήσεις. Και βέβαια αυτό νομιμοποιείται και μέσα στο νομοσχέδιο, μάλιστα με μία λίστα που θα επικαιροποιείται κατασκοπευτικά λογισμικά που θα μπαίνουν ή θα βγαίνουν στη λίστα ως καλά ή κακά, μάλιστα, που σε κάθε περίπτωση όλα για να μείνω μόνο στο νομοσχέδιο και τι μας περιορίζει ο χρόνος, θέλω να μας πείτε και τι πιστεύετε εσείς πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, και όχι μόνο για τα μελούμενα που αφορά το νομοσχέδιο, για τα παρελθόντα, όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και όσα καταγγέλλονται. Μα αυτά που έχουν καταγγελθεί πραγματικά αναδεικνύουν το βούρκο των αντιλαϊκών μηχανισμών, αλλά και ανταγωνισμών και συμφερόντων. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε και μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, έκανε την πολιτική εκτίμηση ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για έντονο ανταγωνισμό και ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών και πολιτικών λογαριασμών, στο οποίο αξιοποιούνται βέβαια και οι υποκλοπές, που σε αυτό το πλαίσιο των ανταγωνισμών βγαίνουν και στη φόρα τα άπλυτα της μίας ή της άλλης πλευράς. Νομίζω. Το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός, είτε αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε άλλα επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα, δεν σημαίνει ότι αυτά τα άπλυτα δεν υπάρχουν. Απλά κάθε φορά στο πλαίσιο των συμφωνείτε ανταγωνισμών. Με την κυρία Φωτίου, καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ με καμία κυρία Φωτίου. Σας λέω συγκεκριμένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις, δεν υπάρχουν αυτά τα άπλυτα που βγαίνουν κάθε φορά στη φόρα. Αλλά στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος και του ανταγωνισμού που, μεταξύ συμφερόντων που τροφοδοτεί και ενισχύει η κυβέρνηση με όλη της την πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα,
βγαίνουν πολλές φορές, όπως δεν είναι και πρώτη φορά. Και... αν θέλετε και άλλα σκάνδαλα που βγήκανε κατά καιρού στη φόρα και ενημερώθηκε ο λαός, έγινε στο πλαίσιο ανταγωνιστικών συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα σκάνδαλα. Ναι. Και βέβαια, και να κλείσω με αυτό, η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι να καλλιεργεί κανείς στον κόσμο την εντύπωση ότι μπορεί μέσα από τέτοια ξεκαθαρίσματα να βγει ποτέ ωφελημένος ο λαός, ή ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή ή καλύτερη, αν θέλετε, διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, που σε κάθε περίπτωση έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και δεν θα ωφελήσει το λαό, είτε ωφεληθούν τα μεν επιχειρηματικά συμφέροντα είτε τα δε.